Одновременно я прошу те каналы, которые не получили лицензии, еще раз повторяю свое предложение, я готов их приобрести с целью сохранения коллективов. Και ταυτόχρονα θέλω να επαναλάβω το αίτημα που είχα κάνει προς τα κανάλια τα οποία δεν έχουν αποκτήσει τελικό άδεια, ότι εγώ είμαι έτοιμος να αποκτήσω τα κανάλια τους προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Если нам сообщат о том, что мы получаем это право, εάν μας πληροφορήσουν ότι αποκτούμε αυτό το δικαίωμα, в течение двух-трех дней мы готовы оплатить первый транш. Εντός δύο-τριών ημερών είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε την πρώτη δόση. Ποιος είναι ο σκοπός του, εφόσον εξελιχθούν όλα θετικά για τον ίδιο, θα έρθει σε συνεννόηση με κάποιο από το κανάλι, υπάρχει κάποια συζήτηση που γίνεται που δεν την γνωρίζουμε εμείς? Какие ваши цели? У вас есть уже какие-то разговоры с существующими каналами, которые не получили лицензию, о которых мы не знаем? Разговоров нету. Συζητήσεις δεν υπάρχουν. И они были бы совсем некорректными. Και δεν θα ήταν και ορθό αυτό. Если не имеет лицензию вести разговоры. Εάν δεν έχεις άδεια να διεξάγεις διαπραγματεύσεις. Я сделал тогда предварительное предложение. Εγώ έκανα μια προκαταρκτική πρόταση. Сегодня я полагаю, что все-таки...